Στις δεκαετίες του 20 και του 30 ήταν σχεδόν αδύνατον για κάποιον να συναγωνιστεί τους σπουδαίους Φινλανδούς αθλητές στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Τη δεκαετία του 70, σχεδόν μισό αιώνα μετά, οι έντοξες ημέρες των υπτάμενων Φιλαδών που σάρωναν τα μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες φαινόταν ως κάτι πολύ μακρινό. Τότε ήταν που ένας πιτσιρικάς από μια μικρή πόλη της Φινλανδίας με μοναδικό του όπλο το πείσμα του έφερε ξανά στη μνήμη όλων των φίλων του κλασικού αθλητισμού το μύθο των επτάμενων Φιλανδών. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τη σπουδαία καριέρα του τεράστιου Φινλανδού αθλητή Λάσε Βίρεν, του αθλητή που πλησίασε όσο κανένας άλλος τα τεράστια επιτεύγματα των θρυλικών Φιλανδών αθλητών και η αθλητική του πορεία έγινε συνώνυμο του σωστού προπονητικού προγραμματισμού για τον αγώνα στόχο. Πάμε όμως να δούμε. Ποιος ήταν ο Λάσε Βίρεν? Ο Λάσε Βίρεν γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου του 1949 στην πόλη Μυρσελάς της Φινλανδίας. Από παιδί ασχολήθηκε με πολλά διαφορετικά αθλήματα, προτού πάρει σοβαρά την απόφαση να ασχοληθεί με τις μεγάλες αποστάσεις στην ηλικία των 16 ετών, χωρίς ωστόσο να τον προτρέψει κάποιος ή να αναγνωρίσει κάποιος ότι έχει ταλέντο σε αυτό. Το καλοκαίρι του 1967 κέρδισε το πρωτάθλημα Φινλανδίας για τα αγόρια κάτω των 19 ετών στα 3.000 μέτρα. Ο Βίρεν πέτυχε την πρώτη του επιτυχία σε εθνικό επίπεδο το 1969, όταν σε ηλικία 20 ετών κέρδισε τα 5.000 μέτρα στο πρωτάθλημα Φινλανδίας που έγινε στην πόλη Καλέβα, τερματίζοντας με χρόνο κάτω από 14 λεπτά. Αυτή του επιτυχία έφερε στο Βίρεν μια υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Brigham Young και έτσι ο Βίρεν πήρε την απόφαση και πήγε στη Γιούτα στη ΣΥΠΑ στις αρχές του επόμενου έτους. Εκεί μαζί με μερικούς άλλους Φινλανδούς αθλητές συμμετείχε στις ομάδες ανωμάλου δρόμου και στίβου του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, οι μήνες που πέρασε στη Γιούτα δεν βοήθησαν τον νεαρό Βίρεν να βελτιωθεί και έτσι αποφάσισε να εγκαταλείψει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιστρέψει πίσω στην πατρίδα του. Μετά την επιστροφή του στη Φινλανδία, ο Βίρεν ζήτησε από το σπουδαίο προπονητή Ρολφ Χαϊκόλα, ο οποίος διέμενε στο Ελσίνκι, να τον προπονήσει. Αν και ο Χαϊκόλα είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση και δεν προπονούσε πια, συμφώνησε να αναλάβει τον Βίρεν αφού παρατήρησε το επίπεδο που είχε φτάσει ο Βίρεν με υποτυπώδη προπόνηση. Έτσι ο Βίρεν με την καθοδήγηση του Χαϊκόλα ξεκίνησε εντατικές προπονήσεις με βασικό στόχο τη νίκη στα 5.000 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του 1971, το οποίο θα γινόταν στην πατρίδα του, τη Φινλανδία και συγκεκριμένα στο Ελσίνκι. Ο Βίρεν ωστόσο δεν κατάφερε αυτή την πολυπόθητη νίκη, τερματίζοντας στην 7η θέση στα 5.000 μέτρα και στη 17η θέση στα 10.000 μέτρα. Και ενώ η πρώτη παρουσία σε μεγάλους αγώνες είχε θετικό πρόσημο, το γεγονός ότι και στα δύο αυτά αθλήματα κέρδισε ο συμπατριώτης του Βίρεν, Γιούχα Βαϊτάνεν, έκαναν τον Βίρεν να νιώθει απογοητευμένος που επισκιάστηκε από ένα νέο εθνικό ήρωα. Ο Βίρεν πείσμωσε και άρχισε να προπονείται ασταμάτητα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972. Καθώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Μονάχου πλησίαζαν, ο Βίρεν ήταν σε τρομερή φυσική κατάσταση. Λίγους μήνες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έσπασε πρώτα το ρεκόρ Φινλανδίας στα 5 χιλιόμετρα κατά 11 δευτερόλεπτα και έπειτα πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 2 μίλια σε ένα αγώνα που έγινε στη Στοκχόλμη, όπου συμμετείχαν και αρκετοί από τους πιο δημοφιλείς δρομείς μεγάλων αποστάσεων στον κόσμο, όπως ο Βρετανός Ντέιβι Μπέτφορντ και ο Βέλγος Έμιελ Πούτεμανς, όπου φυσικά και τους νίκησε. Η προπόνηση του Βίρεν ήταν διαφορετική από τις συνηθισμένες μεθόδους της εποχής. Δεν είχε κάποια επαναλαμβανόμενη εβδομαδιαία ρουτίνα και το πρόγραμμά του ήταν εντελώς διαφορετικό από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ωστόσο, είχε κάποιες συγκεκριμένες προπονήσεις που έκανε τακτικά. Ένα παράδειγμα τέτοιων προπονήσεων είναι 5.000 μέτρα στο στίβο, όπου στις ευθείες έκανε σπριτ και στις στροφές τζόκινγκ, ή 10.400 σε 59 δευτερόλεπτα με διάλειμμα 200 μέτρα χαλαρό τρέξιμο. Ο Βίρεν ακόμα έκανε πολλές από τις προπονήσεις του σε υψόμετρο. Σε μια τυπική προπονητική εβδομάδα κατά τη χειμερινή περίοδο, ο Βίρεν κάλυπτε περίπου έναν όγκο 250 χιλιόμετρων την εβδομάδα. Τέσσερις περίπου φορές την εβδομάδα έκανε τριπλές προπονήσεις, ενώ τις υπόλοιπες έκανε διπλές προπονήσεις. Μία από τις προπονήσεις που επαναλαμβανόταν συχνά μέσα στην εβδομάδα ήταν οι προπονήσεις με τη μέθοδο Fartlek. Η προπόνηση Fartlek είναι μια προπονητική μέθοδος όπου ο αθλητής καλύπτει μια απόσταση σε μια διαδρομή με εναλλαγές στις κλίσεις, ανηφόρες και κατηφόρες, όπου στα ανηφορικά δύσκολα κομμάτια ο αθλητής πιέζει το ρυθμό του και στα κατηφορικά εύκολα κομμάτια ο αθλητής συνεχίζει σε ένα πιο βατό ρυθμό. Στην ουσία, η μέθοδος Fartlek είναι ένα παιχνίδι ρυθμού, θα μπορούσαμε να πούμε, με εναλλαγές από αργό σε γρήγορο ρυθμό μέσα σε ένα συνεχόμενο τρέξιμο. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε αρχικά από τον Σουηδό προπονητή Γκώστα Χόλμερ τη δεκαετία του 1930 και από τότε πολλοί προπονητές ακολούθησαν και εξέλιξαν αυτή τη μέθοδο. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, ο Βίρεν συμμετείχε στα 5 και 10.000 μέτρα. Στον προκριματικό των 10.000 μέτρων, ο Βίρεν έκανε μια πολύ συντηρητική κούρσα προκειμένου να φυλάξει τις δυνάμεις του για τον τελικό. Ο τελικός ξεκίνησε και όπως όλοι περίμεναν, ο Βρετανός Ντέιβιντ Μπέρφορντ πήρε το προβάδισμα από την αρχή και έκανε ξαφνικές αλλαγές στο ρυθμό σε μια προσπάθεια να κουράσει τους αντιπάλους του. Καθώς η προπορευόμενη δρομή ήταν στην πίσω ευθεία του 12ου γύρου, συνέβη κάτι που συζητήθηκε πολύ.
ο Βίρεν και ο τενίσιος αθλητής Μοχάμεντ Γκαμούντι, ο οποίος ήταν πίσω από το Βίρεν, μπλέχτηκαν και πέσανε και οι δύο στο έδαφος. Ο Βίρεν σηκώθηκε αμέσως με υπερένταση και έφτασε γρήγορα ξανά τον γκρουπ των προπορευόμενων αθλητών, αλλά ο Γκαμούντι χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για να ανακάμψει και τελικά εγκατέλειψε τον αγώνα του. Ο Μπέτφορντ άρχισε να υποχωρεί μετά το 8ο χιλιόμετρο και έτσι ο Βίρεν πήρε το προβάδισμα. Με τρεις γύρους να απομένουν, ο Μάριο Χάρο από την Ισπανία ξεκίνησε μία επίθεση την οποία ο Βίρεν κατάφερε να αποκρούσει. Ο Φιλανδός ακολούθησε στενά δύο δρομές, τον Βέλγο Πούτεμανς, ο οποίος με κακή τακτική έτρεξε σχεδόν ολόκληρο τον αγώνα στο δεύτερο διάδρομο, και τον σπουδαίο Αιθίωπα δρομέα Μίροτς Γκίφτερ. Στην αρχή του τελευταίου γύρου, ο Βίρεν βγήκε αποφασιστικά μπροστά και με πολλές δυνάμεις, δείχνοντας ότι κανένας δεν μπορεί να του πάρει αυτή τη νίκη, με τον Γκίφτερ να υποχωρεί στην τρίτη θέση. Τότε ο Πούτεμανς αντέδρασε και φαινόταν να πλησιάζει τον Φιλανδό. Ο Βίρεν όμως στην τελική ευθεία κάνει ένα πολύ δυνατό σπριντ και κερδίζει τον αγώνα με νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Μετά από 36 ολόκληρα χρόνια και τη χρυσή γενιά των υπτάμενων Φιλανδών, επιτέλους ένας Φιλανδός δρομέας έφτασε ξανά στο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο με τους Φιλανδούς φιλάθλους να παραλυρούν. Ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός των Φιλανδών για αυτή τη νίκη που χρειάστηκε αρκετός χρόνος να συνειδητοποιήσουν ότι ο Βίρεν είχε επίσης πετύχει παγκόσμιο ρεκόρ. Μία εβδομάδα αργότερα, δύο Φινλανδοί έφτασαν στον τελικό των 5.000 μέτρων, ο Λάσε Βίρεν και ο πρωταθλητής Ευρώπης στα 5 και 10 χιλιόμετρα, Γιούχα Βατάινεν. Οι συνθήκες του τελικού ήταν κάπως περίεργες, δεδομένου ότι μόλις λίγες μέρες πριν είχε εξελιχθεί η τραγωδία του τρομοκρατικού χτυπήματος από τους Παλαιστίνιους τρομοκράτες στο Ολυμπιακό χωριό, με τραγικό απολογισμό 17 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Η κούρσα ξεκίνησε με πολύ αργό ρυθμό, με το Βίρεν να μην μπορεί ουσιαστικά να κάνει πολλά πράγματα, δεδομένου ότι είχε κλειστεί από τους υπόλοιπους αθλητές. Στις τέσσερις τελευταίες στροφές του αγώνα, ο Αμερικάνος Steve Prefontaine, ο οποίος ήταν και το φαβορί του αγώνα για να κερδίσει, βγήκε μπροστά δίνοντας ένα ρυθμό στις τελευταίες στροφές του αγώνα που έμοιαζε περισσότερο με κούρσα 1500 μέτρων και όχι με αγώνα 5000 μέτρων. Με το προβάδισμα να εναλλάσσεται διαρκώς στις τελευταίες αυτές στροφές, ο Βίρεν παίρνει το προβάδισμα στην τελευταία στροφή και με ένα ακόμα εντυπωσιακό σπριτ στην τελική ευθεία παίρνει τη νίκη κάνοντας το double σε 5 και 10 χιλιόμετρα. Ο κάτοχος του τίτλου των προηγούμενων Ολυμπιακών Αγώνων, ο Γκαμούντι, τερμάτισε δεύτερος με τον Βρετανό Ιαν Στιούαρτ να κερδίζει στα τελευταία μέτρα τον Prefontaine και να τερματίζει στην τρίτη θέση. Ο Γιούχα Βατάινεν, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα με το ισχυακό του νεύρο, τελικά τερμάτισε στην τελευταία θέση. Για τους Φιλανδούς φιλάθλους ήταν μια πολύ σημαντική μέρα, καθώς μισή ώρα μετά το δεύτερο χρυσό μετάλλιο του Βίρεν, ο Ιτέκα Βασάλα κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 1500 μέτρα. Ο ενθουσιασμός του κόσμου ήταν τεράστιος. Μεγάλο πλήθος έσπευσε να υποδεχτεί τους ήρωές του στο αεροδρόμιο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο για να δεχτούν τα συγχαρητήρια από τον πρόεδρο της χώρας, Ούρχο Κέκονεν. Οι δύο επόμενες χρονιές ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για τον Βίρεν. Ένας τραυματισμός που είχε στον αστράγαλο δεν τον άφησε να προπονηθεί όπως θα ήθελε, πραγματοποιώντας μέτριες επιδόσεις τόσο στους αγώνες που συμμετείχε το 1973 όσο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης το 1974. Παρόλα όμως τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Βίρεν, κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο στα 5.000 μέτρα και να τερματίσει 7ο στα 10.000 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1974. Το 1975 ήταν μια ακόμη μέτρια χρονιά για τον Βίρεν, με τους συμπατριώτες του αλλά και τους ειδικούς του αθλήματος ανά τον κόσμο να το θέτουν στα προγνωστικά τους εκτός κατάκτησης μεταλλίου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 στο Μόντρεαλ, ο Βίρεν έκανε τις προπονήσεις του σε υψόμετρο, μένοντας εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχει κανένα εικόνα για το επίπεδο της φυσικής του κατάστασης και το πώς εξελισσόταν η προπόνησή του. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ, πάλι με συντηρητική κούρσα στα προκριματικά των 10.000 μέτρων, ο Βίρεν υποκλίνεται στον τελικό, με το επίπεδο ωστόσο της φυσικής του κατάστασης να παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό για όλους. Ο τελικός των 10.000 μέτρων ξεκίνησε με ένα χαλαρό ρυθμό, έως ότου ο Πορτογάλος αθλητής Κάρλος Σόουζα Λόπες πάρει το προβάδισμα στα μισά του αγώνα και ανοίξει το ρυθμό. Ο Πορτογάλος άφησε τον γκρουπ με τους άλλους αθλητές πίσω του, με εξαίρεση δύο αθλητές, τον Βίρεν και τον Βρετανό Μπρένταν Φώστερ. Ο Φώστερ υποχώρησε μετά το 7ο χιλιόμετρο και εμφανώς κουρασμένος έπρεπε να δώσει μάχη για το χάλκινο μετάλλιο. Ο Βίρεν από την άλλη συνέχισε με τον Λόπες και με φοβερή αλλαγή στις τελευταίες δύο στροφές της κούρσας πήρε μεγάλο προβάδισμα και τελικά κέρδισε με μεγάλη διαφορά την κούρσα. Μετά τη νίκη του αυτή ο Βίρεν θα κάνει κάτι που θα συζητηθεί πολύ και θα κινδυνεύσει μέχρι και με αποκλεισμό από τους αγώνες. Στο γύρο του θριάμβου του, ο Βίρεν έβγαλε τα παπούτσια του και κρατώντας τα στον αέρα πανηγύριζε. Τότε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή κάλεσε τον Βίρεν σε απολογία με την κατηγορία της σκόπιμης διαφήμισης, κάτι που ήταν ενάντια στους επίσημους κανονισμούς των αγώνων.
Ο Βίρεν αναγκάστηκε να εξηγήσει τις ενέργειές του στην Τεχνική Επιτροπή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, με την Επιτροπή τελικά να αποφασίζει ότι δεν έγινε σκόπιμα και να του επιτρέψει να συνεχίσει κανονικά τους αγώνες χωρίς καμία τιμωρία. Ο τελικός των 5.000 μέτρων στις 30 Ιουλίου του 1976 ήταν ένας από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες στην αθλητική ιστορία. Με αρκετούς σοβαρούς διεκδικητές του τίτλου να στοχεύουν να εκθρονήσουν τον Βίρεν και τους ίδιους τους Φιλανδούς να μην πιστεύουν πως ο Βίρεν μπορεί να επαναλάβει τον άθλο του Μονάχου, ο Φιλανδός μπήκε στον αγώνα πιο συγκεντρωμένος από ποτέ. Ο Βίρεν ακολούθησε υπομονετικά την κούρσα στα δύο πρώτα χιλιόμετρα, προσπαθώντας όσο το δυνατόν περισσότερο να τρέχει εσωτερικά του πρώτου διαδρόμου, προκειμένου να μην χρεωθεί παραπανήσια μέτρα. Μετά το δεύτερο χιλιόμετρο, ο Βίρεν βγήκε μπροστά έχοντας πάντα στο μυαλό του να τρέχει στην εσωτερική. Με το καμπανάκι του τελευταίου γύρου να χτυπά, ο Βίρεν είχε κολλημένους πίσω του 5 αθλητές έτοιμους να του πάρουν τον τίτλο. Τότε ο Βίρεν, σχεδόν ανεπαίσθητα, αύξανε το ρυθμό του σταδιακά, προσπαθώντας να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να έχει το πλεονέκτημα στα τελευταία μέτρα της κούρσας. Στην τελική ευθεία, ο Βίρεν με ακόμη 4 αθλητές ξεκινούν το τελικό σπριντ, με τον Νεοζηλανδό Dick Walks να φτάνει δίπλα του πιέζοντάς τον αφόρητα. Το τελικό σπριντ του Βίρεν ήταν για άλλη μια φορά ασυναγώνιστο. Οι Φινλανδοί φύλαθλοι, μετά από μερικά τρομερά δευτερόλεπτα και σκεπτόμενοι ότι το αγαπημένο τους παιδί μπορεί να χάσει, ξέσπασαν σε κραυγές με το θρελικό αθλητικό σχολιαστή Ανσί Κούκονεν να φωνάζει λέγοντας: «Το σπρί του Βίρεν πρόκειται να το κάνει. Θα κερδίσει και αυτή τη φορά διπλό χρυσό». Ο Dick Walks τελικά κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στο Μόντρεαλ. Και όταν την επόμενη χρονιά πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 5.000 μέτρα στη Στοκχόλμη, είπε ότι είχε πετύχει τον κύριο στόχο της καριέρας του. Ο Κουόξ είχε πει ότι ένας δρομέας μεγάλων αποστάσεων στην ηλικία του δεν θα μπορούσε να ελπίζει για κάτι καλύτερο, δεδομένου πως ο Λάσε Βίρεν πήρε όλα τα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το χάλκινο μετάλλιο στον αγώνα του Μόντρεαλ άρπαξε κυριολεκτικά ακριβώς πάνω στο νήμα ο δυτικογερμανός Κλάους Πίτερ Χίντερμπαντ. Την επόμενη μέρα, ο Βίρεν αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό Μαραθώνιο, τον πρώτο της καριέρας του, με στόχο να επαναλάβει το τεράστιο επίτευγμα του θρυλικού τσεχοσλοβάκου δρομέα Εμίλ Ζάτοπεκ. Και ενώ όλοι οι Φιλανδοί φύλαθλοι πίστευαν ότι ο Βίρεν θα τα καταφέρει, μετά από δύο κούρσες στα 10 χιλιόμετρα και άλλες δύο στα 5 χιλιόμετρα, ο Βίρεν δεν είχε αρκετή δύναμη για να νικήσει και αυτό τον αγώνα. Παρ' όλα αυτά, η πέμπτη θέση που κατέκτησε με χρόνο 2:13:11 ήταν ένα φανταστικό επίτευγμα και μόνο αποτυχία δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Με την επιστροφή του από το Μόντρεαλ, οι συμπατριώτες του τον υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο του Ελσίκη Βάντα με τη μέση ήρωα. Χιλιάδες πολίτες από όλες τις κοινωνικές τάξεις συγκεντρώθηκαν για να τον δουν από κοντά, το σπουδαίο πρωταθλητή τους. Το μικρό παιδί από τη μικρή πόλη της Μυρσάλας ήταν πια ο άξιος διάδοχος του θρυλικού Πάβο Νούρμη. Ωστόσο, αυτή η επιτυχία του Βίρεν συνοδεύτηκε αυτή τη φορά με κατηγορίες από ξένα μέσα ενημέρωσης ότι χρησιμοποίησε αθέμητους τρόπους για να κερδίσει, όπως τον ντόπινγκ αίματος. Το ντόπινγκ αίματος, με απλά λόγια, είναι μια διαδικασία όπου οι αθλητές προπονούνται για καιρό σε υψηλό υψόμετρο, στη συνέχεια αφαιρούν μια ποσότητα από το αίμα τους που είναι πλέον πλούσιο λόγω των συνδικών του υψομέτρου σε ερυθρά αιμοσφαίρια και αιμογλωβίνη, και στη συνέχεια, λίγο πριν τη συμμετοχή τους σε αγώνες, επανατοποθετούν το αίμα τους στον οργανισμό τους με αποτέλεσμα σημαντική αύξηση της αντοχής τους. Ενώ αυτή η μέθοδος στις μέρες μας είναι απαγορευμένη, αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την εποχή δεν απαγορευόταν. Παρόλο λοιπόν που δεν ήταν κάτι απαγορευμένο για την εποχή, ο Βίρεν δεν παραδέχτηκε ποτέ ότι κατέφυγε σε αυτή τη μέθοδο, χωρίς όμως να το αρνηθεί κιόλας. Συγκεκριμένα είχε πει πως δεν είχε καταφύγει σε απογορευμένες διαδικασίες και στηρίχθηκε μόνο στα όσα μπορούσε να του προσφέρει η αθλητική επιστήμη. Ο Βίρεν συνέχισε να προπονείται και να αγωνίζεται με στόχο τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το 1980. Το καλοκαίρι του 1978, ένας τραυματισμός στο γόνατο τον εμπόδισε να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά τον επόμενο χειμώνα συνέχισε τις προπονήσεις του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παρά τη σκληρή προπόνηση, ο Βίρεν δεν κατάφερε να κερδίσει κάποιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας, τερματίζοντας 5ο στα 10 χιλιόμετρα και εγκαταλείποντας το μαραθώνιο. Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας, ο Λάσε Βίρεν αποσύρθηκε από την ενεργοδράση. Αποφασίζοντας να αλλάξει καριέρα, παραιτήθηκε από το αστυνομικό σώμα που υπηρετούσε όλα αυτά τα χρόνια, πιάνοντας δουλειά στο τμήμα marketing της Union Bank of Finland. Στη συνέχεια, ο Βίρεν ασχολήθηκε με τα κοινά της χώρας του και εκλέχθηκε βουλευτής 2 φορές. Το 1992 παραιτήθηκε από τη θέση του στην τράπεζα για να ασχοληθεί με την οικογενειακή του επιχείρηση, μια μεταφορική εταιρεία. Το 2014, ο Βίρεν εντάχθηκε στο Hall of Fame της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου ως αναγνώριση της τεράστιας καριέρας του. Ο Λάσε Βίρεν ήταν ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του Στίβου που κατάφερε σε δύο συνεχόμενες Ολυμπιάδες να κερδίσει τόσο τα 5 όσο και τα 10 χιλιόμετρα. Το επίτευγμα αυτό επανέλαβε 40 χρόνια αργότερα ο Βρετανός Μο Φάρα,
χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να τρέξει σε καμία διοργάνωση προκριματικό αγώνα στα 10.000 μέτρα όπως έκανε ο Λάσε Βίρεν και τις δύο φορές. Κατά τη διάρκεια της σπουδαίας του καριέρας, ο Λάσε Βίρεν ήταν παραπάνω από σαφής ότι ο στόχος του ήταν πάντα και σχεδόν σε αποκλειστικότητα οι Ολυμπιακοί αγώνες. Με τον αθλητισμό εκείνη την εποχή να είναι αμιγώς αρασιτεχνικός, οι Ολυμπιακοί αγώνες ήταν ο διακαής πόθος όλων των αθλητών και ο υπέρτατος στόχος. Για το λόγο αυτό, ο προγραμματισμός του Βίρεν γινόταν σε βάθος τετραετίας χωρίς αγωνιστικούς ενδιάμεσους στόχους. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η μοναδική διάκριση του Βίρεν εκτός Ολυμπιακών Αγώνων ήταν το χάλκινο μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 1974 στη Ρώμη, κάτι ανακόλουθο για τις τεράστιες δυνατότητες του Φιλανδού. Ο Λάσε Βίρεν ήταν ένα παιδί από μια μικρή πόλη της Φιλανδίας που πίστεψε στον εαυτό του και τις δυνάμεις του και κυνήγησε το όνειρό του χωρίς φόβο. Και νομίζω πως αυτό τελικά είναι το μεγαλείο του αθλητισμού. Από όποια προέρχεται κάποιος, όσο ταλέντο έχει ή δεν έχει, η σκληρή δουλειά και ο σωστός προγραμματισμός είναι τα πιο ισχυρά εφόδια για το δύσβατο μονοπάτι προς την επιτυχία. Αυτή ήταν η ιστορία του Λάσε Βίρεν. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε like καθώς και εγγραφή στο κανάλι μας. Είμαι ο Χρήστος και παρακολουθήσατε το κανάλι Running Intelligence. Ως την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. We'll be right back.